Από την φιλόξενη αίθουσα της ΚΕΔΙΣ, που νομίζω ότι πια οι τηλεθεατές την έχουν μάθει, σας καλωσορίσουμε σε μια εκπομπή διαφορετική. Μέχρι τώρα σας δώσαμε τη δυνατότητα έτσι να γνωρίσετε κάποιες από τις πτυχές αυτής της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ζερών, τα αρχικά της οποίας είναι η ΚΕΔΙΣ. Μιλήσαμε για θέματα που έχουν σχέση με την μουσική, με τη φιλαρμονική, με τον μπαλέτο, με το σκάκι, με την δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, τη δημιουργική γραφή κτλ. Ξεδιπλώσαμε έτσι λίγο κάποιες από τις πτυχές της κοινοφελούς επιχείρησης. Τώρα όμως θα θέλαμε σήμερα να σας κάνουμε έτσι μία πρόταση να δείτε, να μάθετε και να γνωρίσετε ανθρώπους που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, αλλά έχουν μία ιδιαιτερότητα και γι' αυτό το λόγο τους αγαπάμε πολύ περισσότερο, τους θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε ακόμα παραπάνω. Πρόκειται για την ομάδα του Πανσεραϊκού, συγκεκριμένα το άθλημα του μπάσκετ, αλλά από άτομα σε αμαξίδια. Και σήμερα καλεσμένοι λοιπόν μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτή την ιδιαιτερότητα του αθλήματος, έχουμε τον Νεκτάριο Κανακάρη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΙΣ και είχε την ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, και τον Γιώργο Αντώνη. Γιώργο Αντώνη, δεν θα το πω ποτέ το όνομά σου σωστά. Αντώνη, ο οποίος είναι συμπαίκτης. Συμπαίκτης και αρχηγός της ομάδας. Αρχηγός της ομάδας, μάλιστα. Αρχηγέ μου, συγγνώμη, το λάθος. Λοιπόν, καταρχάς λίγο θα ήθελα να συστηθεί ο καθένας σας. Θα ξεκινήσω, μου επιτρέπετε, και από τον αρχηγό. Αρχηγού παρόντος, έτσι. Πας αρχή παυσάτου. Λοιπόν, αρχηγέ, θέλω να μας πεις λίγο δύο λόγια, Αντώνη, να μας πεις δύο λόγια λίγο για την ίδρυση της συγκεκριμένης ομάδας. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε? Ήταν μια ιδέα αρκετών χρόνων η οποία επικρατούσε στο δικό μου μυαλό και ήθελα να την υλοποιήσω μαζί με τους συμπαίκτες μου. Έγινε ουσιαστικά το ξεκίνημα πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Από έναν φιλανθρωπικό αγώνα που έγινε στο κλειστό, στην Κοιλάδα, το γήπεδο, όπου εκεί συγκεντρώθηκαν κάποια ουσιαστικά χρήματα για το άτομο με κινητικές αναπηρίες. Ναι. Ήρθαμε σε επαφή με το σύλλογο των ατόμων αυτών και διοργανώσαμε μαζί με κάποιες με κάποια πεντάδα στην ουσία ομάδα από το εργασιακό πρωτάθλημα. Και κάναμε ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Από εκεί άρχισε να παίρνει ουσιαστικά την φωτιά, το ξεκίνημα. Ωστόσο, τώρα μας λέει όμως, Νεκτάρη, mm-hmm. Ότι υπάρχει καταρχάς ένα σύλλογος ατόμων με προβλήματα κινητικά, mm-hmm. με αναπηρία. Πες μας λίγο λόγια γι' αυτό. Εντάξει, ο σύλλογος με την ομάδα δεν έχει κάποια σχέση. Δεν έχει σχέση. Όχι. Είναι απλά... Ο σύλλογος αφορά όλο τον νομό, έχει άλλο δελτα σίγμα, εντάξει, εκείνος ο σύλλογος, ας πούμε, νοιάζεται και δράει για τα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, κυρίως για το Δήμο Σερών, γιατί οι περισσότεροι μένουν εδώ πέρα, στο Δήμο Σερών. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς είμαστε άλλο κομμάτι, είμαστε το αθλητικό κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν και άτομα τα οποία βρήκαμε μέσα από εκεί για να στελεχώσουν την ομάδα μας. Πλέον η ομάδα επαριθμεί 10 άτομα, αν θυμάμαι καλά, Αντώνη. Ναι, είμαστε 10. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε με αρκετές δυσκολίες, γιατί σίγουρα ο εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να έχουμε ως παίκτες είναι πάρα πολύ ακριβώς, να πούμε ότι το έχουμε πει πολλές φορές βέβαια, αλλά να το επισημάνουμε ότι ένα καρότσι, ας πούμε, κοστίζει περίπου στα 6.000. Mm-hmm. Οπότε σκεφτείτε ότι για κάθε ένας παίκτης πρέπει να έχει το δικό του καρότσι, γιατί έχει τις δικές του προδιαγραφές του κάθε παίκτη το καρότσι. Το σωματότυπό του, ναι, γίνεται στα μέτρα ακριβώς του κάθε παίκτη. Οπότε σκεφτείτε ότι από μόνο του σαν άθλημα είναι κοστοβόρο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η Σεραϊκή κοινωνία αγκάλιασε πάρα πολύ γενικά την ομάδα από την πρώτη στιγμή. Καταφέραμε, πήραμε τα πρώτα μας αμαξίδια με την βοήθεια του κόσμου. Μας αγκάλιασε βέβαια πάρα πολύ και γενικά και ο Πανσεραϊκός ο σύλλογος, mm-hmm. το μπάσκετ και το ΔΣ και ο κύριος Μιλούσης
και η κυρία Θεοδωρίδου, η Θωμαΐς, η οποία είναι χρόνια εφορός της ομάδας, τρέχει καθημερινώς και ανελιπώς για όλα τα τμήματα του Πανσεραϊκού, γιατί να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός ως τμήμα ΑΜΕΑ είναι ένα τμήμα πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλές επιτυχίες, ειδικά στην κολύμβηση αλλά και στο στίβο. Ναι, εμείς πριν είμαστε... να πάμε ναι, όμως σε όλα ναι. αυτά, για να μπορεί έτσι να μας παρακολουθεί και ο κόσμος, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από πιο πριν, γιατί αυτό θα είναι και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον κόσμο. Πριν μπούμε στα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό στην περίπτωση των ατόμων που έχουν κινητική αναπηρία, να μιλήσουμε λίγο για την διαφορετική καθημερινότητα, θα ήθελα, αυτών των ατόμων. Πώς δηλαδή, πριν φτάσει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ένα άτομο το οποίο γεννιέται ή προκύπτει το πρόβλημα της αναπηρίας στη διάρκεια της ζωής του, πόσο διαφορετική είναι αυτή η καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει ο και οι δυο σας. Εντάξει, θα πω όμως για τη δικιά μου περίπτωση, γιατί επειδή έχω την χάνει να είμαι και εκπαιδευτικός ατόμων με αναπηρία, οπότε το βλέπω πολύ από πολλές απόψεις, ναι. Θεωρώ, και επειδή είμαι και ο ίδιος άτομο με αναπηρία, απλά εγώ είμαι γενετής, να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, ατόμων με αναπηρία. Είναι αυτοί που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα, οπότε ουσιαστικά ζουν με αυτό. Ζουν με αυτό και δεν τόσο δύσκολο. Και υπάρχει, θεωρώ, και το πιο δύσκολο στο ψυχολογικό τομέα κομμάτι, που γεννιέσαι ως ερτημελής και ξαφνικά, ας πούμε, συμβαίνει κάτι όπως συνέβησαμε και με κάποιους παίκτες στην ομάδα μας, και εκεί νομίζω είναι καθαρά μετά ψυχολογική διαχείριση. Θεωρώ, δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο. Εγώ προσωπικά, εντάξει, μπορεί να βίωσα στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, στο δημοτικό κυρίως, κάποιο είδους έτσι μικρό ρατσισμό, γιατί τα παιδιά είναι σκληροί κριτές. Χωρίς βέβαια να έχουν κάποιες προθέσεις, θεωρώ εγώ, επειδή τους ζω και τώρα ως εκπαιδευτικός. Όμως παρόλα αυτά, θεωρώ ότι όταν είσαι ερτημελής και μαθαίνεις να ζεις με έναν άλλο τρόπο και ξαφνικά σου έρχεται κάτι τέτοιο, σαφώς αλλάζει όλη σου την ψυχοσύνδεση, όλη σου τη φιλοσοφία σαν άνθρωπο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις αρκετό δρόμο για να το κατανοήσεις. Αντώνη, ο Νεκτάριος προηγουμένως μας έδειξε λίγο και το κομμάτι της οικογενειακής παρέμβασης στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία. Εσύ ως αρχηγός της ομάδας που ηγείσαι έτσι, ατόμων πολλών, που κάθε ένας τους φαντάζομαι ότι είναι και μια διαφορετική προσωπικότητα. Πώς βλέπεις να το βιώνουν αυτό? Είναι κάτι με το οποίο μαθαίνει κανείς με τα χρόνια να ζει με αυτό? Εντάξει, είναι σκληρό, αλλά όπως και να έχει θα πρέπει να μάθει να ζει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ή το ζεις ή δεν ζεις. Πρέπει να ζεις. Αυτά τα άτομα προσωπικά εμένα μου δίνουν δύναμη, γιατί κάθε ένας από αυτούς, ειδικά στα άτομα στην ομάδα, έχει τη δικιά του ψυχολογία και επειδή μου αρέσει να κοιτάω την ψυχολογία των ατόμων. Δεν θα ήσουν άλλος αρχηγός. Θεωρώ ότι έχω τον τρόπο, ή ακόμα προσπαθώ να βρω τους τρόπους ώστε να πλαισιώσω και να ενισχύσω ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους και να τους δώσω κίνητρο ώστε να αποδώσουν ακόμα περισσότερο αυτό που μπορούν. Τώρα στη δικιά μου την περίπτωση, εγώ ουσιαστικά η ζωή μου ξεκίνησε φυσιολογικά. Σε ηλικία 16 μηνών έπαθα τη ζημιά η οποία μου άφησε και την αναπηρία. Η δικιά μου ψυχολογία είναι ότι με αυτά που έχω, με αυτά θα πορευτώ, και αν μπορέσω και είμαι ικανός να τα αναπτύξω στο μέγιστο ώστε να καλυφθεί κάθε είδους αναπηρία. Έτσι νομίζω σκέφτονται και τα άτομα της ηλικίας μας. Νεκτάρη, τι λες, θεωρείς ότι αναπτύσσει ο οργανισμός μηχανισμούς άμυνας? Καταρχάς να ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο, η κοινωνία πώς αντιδρά αν αλλάζουν τα δεδομένα απέναντι στα άτομα με αναπηρία? Έχω την εντύπωση ότι πριν από χρόνια τα άτομα αυτά υπέφεραν περισσότερο από ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού. Σίγουρα. Η κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, όσο ήμασταν μαθητές και αντιμετώπιζε αυτά τα άτομα λίγο διαφορετικά. Όχι γιατί είχε κακές προθέσεις, θεωρώ εγώ. Εγώ θα το θίξω ότι δεν είχε τη γνώση ή την πληροφόρηση που θα έπρεπε. Θεωρώ ότι
Και η εκπαίδευση δεν είχε αυτή την ευαισθητοποίηση. Γιατί δεν υπήρχαν τα κατάλληλα τμήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα τελευταία στην Ελλάδα, τα τελευταία να πω περίπου 20 χρόνια που έχουν δημιουργηθεί και τα ανάλογα πανεπιστημιακά τμήματα ειδικής αγωγής, το ένα εδρεύει στο Βόλο και το άλλο στο Μακεδονία, στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από όπου είμαι και απόφυτος. Νομίζω ότι σιγά σιγά και μέσα από τους καθηγητές, από την πληροφόρηση, από τις ημερίδες και όλα αυτά, νομίζω ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να ενημερώνεται και να αγκαλιάζει και υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δεν βγάζαν το πρόβλημά τους προς τα έξω. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρχαν οικογένειες πάρα πολλές με άτομα με αναπηρία και δεν ήθελαν να το πούν. Mm. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό και η δημιουργία των τμήματων και η σωστή πληροφόρηση άρχισε σιγά σιγά να ξεμπλοκάρει εισαγωγικά ο κόσμος και να βγάζει προς τα έξω το πρόβλημά του. Οπότε ήταν λογικό και επόμενο να αγκαλιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια και αυτά τα άτομα από όποιο είδος, ας πούμε, είτε από συλλόγους ή αθλητικούς συλλόγους, οποιαδήποτε τέτοια δράση που γίνεται, ας πούμε, για τα άτομα με αναπηρία. Νομίζω βέβαια ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας σε σχέση με χώρες του εξωτερικού και ως προς το κομμάτι της πληροφόρησης, της ενημέρωσης, της γνώσης. Όμως νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκια, που λέμε. Αναγκαστήκαμε βέβαια ως χώρα να συμμορφωθούμε σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό ήταν επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από τις ράμπες, να ξεκινήσουμε το πιο απλό, στα δημόσια κτίρια, που δεν ήταν δεδομένο βασικό ότι υπάρχουν, αλλά ήταν, είναι τόσο βασικό για τη μετακίνηση, από την ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στις ράμπες, στους δρόμους, που θυμάστε εκείνα τα αυτοκόλλητα που τα κολούσαν κάποιοι όταν αυτοκίνητο πήγαινε και καταλάμβανε τη διάβαση ατόμων με αναπηρία κτλ. Στη δική σου περίπτωση τώρα, συνειδητοποιώ καθώς σου μιλάς, είναι ότι ταυτόχρονα αυτή η ιδιαιτερότητα, γιατί η ιδιαιτερότητα είναι, δεν είναι ούτε πρόβλημα, ούτε μειονέκτημα, είναι κάτι διαφορετικό, όπως όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, τα παιδιά δεν ξέρουν να διακρίνουν διαφορές. Έτσι. Κάποιος τους κάνει τα αθώα τους μάτια να προβληματίζονται διαφορετικά και να βλέπουν διαφορές με τα μάτια των ενηλίκων. Στη δική σου περίπτωση όμως, Νεκτάρη, αυτή λοιπόν η ιδιαιτερότητα μετατράπηκε σε κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί επέλεξες καταρχάς ως επαγγελματική κατεύθυνση κάτι το οποίο το είδες με μεγαλύτερη ευαισθησία και αγάπη σε σχέση με το να μην είχες αυτή την ιδιαιτερότητα. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, να πω ότι όταν είχα φτάσει στην τρίτη ηλικίου και ήμασταν όλοι αγχωμένοι για το αν θα τα καταφέρουμε, πώς θα τα καταφέρουμε, τι σχολή θα επιλέξουμε. Θυμάμαι ότι είχα πει στη μητέρα μου, πηγαίνοντας και στα κέντρα συμβουλευτικής και προσανατολισμού για να ενημερωθώ για κάποιες σχολές που με ενδιαφέραν, η δική μου σχολή είχε ένα περίεργο όνομα. Είχε το εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Ναι. Και λέω τώρα τι είναι αυτό. Και πηγαίνω εκεί πέρα, ρωτάω, μου λέει είμαι λέει σαν του Βόλου, είναι ειδική εισαγωγή. Λέω τελείωσε, αυτό θέλω, δεν μπαίνω, δηλαδή έκατσα 5 λεπτά. Για να κάνεις ένα μηχανογραφικό. Ναι, το αποφάσισα δηλαδή κατευθείαν, είχα πάει πριν κάνουμε το μηχανογραφικό. Αλλά δεν, μου λέει, μα, να πούμε και για τις άλλες. Όχι, λέω, αυτό θέλω, τελείωσε, αφού υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα πάω. Και θυμάμαι όταν το είχα ανακοινώσει στην μητέρα μου κατά βάση, η αλήθεια είναι ότι δίστασε, γιατί μου λέει, βρε αγόρι μου, είσαι σίγουρος. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, έχουν αρκετή δύναμη. Μπορεί να σε σμπρώξει κανένας, δεν έχεις την ισορροπία που πρέπει. Πώς θα τα καταφέρεις? Λέω, μαμά, θα βρω τη δύναμη, θα τα καταφέρω. Θέλω να το κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνω από τότε πολύ συνειδητοποιημένα. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήθελα, ή μάλλον ήθελα να βοηθήσω να μειωθεί αυτό το χάσμα. Στο να μην αντιμετωπίζουν τα παιδιά που θα περάσουν από τα δικά μου χέρια. Το bullying, να το πω έτσι, που υφίσταμαι εγώ, ας πούμε, στα πρώτα χρόνια του δημοτικού και πάλι λέω άθελα κάποιων παιδιών, έτσι, χωρίς ναι, αλλά μια τέτοια συμπεριφορά όμως πληγώνει, πληγώνει πολύ, τραυματίζει, σε κάνει να νιώθεις ότι μεγαλώνει το πρόβλημα μέσα στο μυαλό σου. Να σε ρωτήσω λίγο, Αντώνη. Ξεκινά λοιπόν αυτή η ομάδα. Βλέπεις εσύ, κρίνοντας από άλλες ομάδες, ότι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να να είσαι ο αρχηγός, έτσι. Έτσι. Μάλιστα, θα να πω το εξής, ότι η ομάδα
είναι ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο αποκτά κανείς τις σημαντικές δεξιότητες. Είτε είναι ο επικεφαλής, αυτός που μπαίνει μπροστά και παίρνει και την ευθύνη για το σχεδιασμό. Καθένας για τη... έχει το ρόλο. Ακριβώς. Αλλά είναι και σημαντικές οι δεξιότητες που καλλιεργούνται σε αυτούς που συμμετέχουν σε μια ομάδα. Παραδείγματος χάρη, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν κάποια στιγμή οι μαθήτριες μου είχαν πει ότι αναζητώντας διέξοδο για σπουδές στο εξωτερικό αποδεικνυόταν πολύ σημαντικό προσόν στη συνέντευξη που πέρα μέρας η καταγραφή του ότι συμμετείχαν κάποτε σε μία ομάδα. Δηλαδή, οι απεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού θεωρούσαν ότι ένα παιδί που είχε κάποτε στη ζωή του τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια ομάδα, ότι είχε όλες αυτές τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει μια συνεργατική δουλειά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εσύ όμως έχεις, καταρχάς δεν είναι πρακτικά, δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Πώς μαζεύεστε τόσα άτομα μαζί με τα μαξίδια και κάνετε προπόνηση? Ας ξεκινήσουμε ας πούμε λοιπόν, από τα πιο απλά. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Φυσικά. Άμα δεν την ενισχύεις καθημερινά και δεν της δίνεις κίνητρα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έτσι, όπως ο αρχηγός είναι αρχηγός, έτσι και ένας παίκτης ο οποίος δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην ομάδα είναι και αυτός ένας στέλεχος το οποίο ενισχύει τον αρχηγό ώστε να αποδώσει καλά, έτσι και οι υπόλοιποι βλέποντας τον αρχηγό αποκτούν κίνητρο. Είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία. Η ομάδα τώρα απαρτιζόμαστε από 5 άτομα παίζει το παιχνίδι αρχικά για να αναφέρω. Ουσιαστικά είναι, μπάσκετ και με όλους. Πάγκο δεν έχει. Με όλους, φυσικά και έχει. Με όλους τους κανόνες. Είναι... Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Αλλάζουν κάποια μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά γιατί ουσιαστικά είναι τα καρότσια. Οι μπασκέτες είναι οι ίδιες. Φυσικά. Άρα απαιτείται πολύ παλαπλάσια δύναμη. Υπάρχει άτομο στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή, ο οποίος κάθε ομάδα απαρτίζεται φυσικά να σας εξηγήσω ότι το σύνολο των ατόμων που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να έχουν τον αριθμό 14,5 στο μέγιστο της αναπηρίας. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό πρέπει να υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι στο καρότσι συνέχεια. Και υπάρχουν άτομα τα οποία είναι και αντιμελείς. Mm-hmm. Αυτά ξεκινάνε, οι αναπηρίες ξεκινάνε από το 1 και η μέγιστη κλίμακα είναι το 4,5. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την πεντάδα που θα συμμετέχει μέσα στον αγώνα θα πρέπει να έχει έναν άσο, να έχει ένα 2, ένα 3,5, ένα 4,5 και όλο αυτό το σύνολο κάνει 14,5. Κατάλαβα. Οπότε σκεφτείτε ότι ο άσος που συμμετέχει και ανταγωνίζεται τον άτομο με το 4,5, πόσο περισσότερο δύναμη έχει και από το 4,5. Mm-hmm. Υπάρχει άτομο στην ομάδα μας, το οποίο ξεκίνησε και δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο ρίχνει βολές. Εννοείς να διασχίσει το... Δεν μπορούσε να πετάξει, δεν έφτανε. Mm. Οπότε σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το φτάνει. Οπότε μέσα από το καρότσι, μέσα από την ενδυνάμωση, μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τη συμμετοχή στην ομάδα, δυναμώθηκε και απέκτησε και το κίνητρο και έφτασε στο καλάθι με την μπάλα. Δηλαδή κάνει εύκολα, σκοράρει εύκολα. Φάζει καλάθι. Αυτό όμως τώρα με οδηγεί σε μια επόμενη σκέψη. Ότι αν χρειάζεται, γιατί συμβαίνουν πολύ συχνά τραυματισμούς στη διάρκεια των γενικά των προπονήσεων. Άρα στη δική σας την περίπτωση αυτός ο φόβος είναι ακόμη πιο, έτσι δεν είναι, Νεκτάρι? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα καρότσια θέλουν πολύ σωστό χειρισμό. Και όταν μάλιστα την πρώτη χρονιά, να πούμε, ξεκινήσαμε με τη βοήθεια άλλων σωματείων για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε, μας δώσανε δανεικά καρότσια. Απλά για να συμμετέχουμε. Ωστόσο, ανέφερες προηγούμενα ότι έχετε τον αθλίατρο, τον κύριο Μιλούση μαζί σας, βοηθό, και την Θωμαή. Και φυσιοθεραπευτές, η κυρία Θωμαή. Δεν υπάρχει ένα σύνολο από πίσω πολύ ικανών και άξιων ανθρώπων σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα να πω για τα καρότσια, γιατί όταν αποκτήσαμε τα δικά μας καρότσια, πραγματικά συσσαγωγικά ήταν η μέρα με τη νύχτα το ένα καρότσι με το άλλο και η αλήθεια είναι ότι μέχρι ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε μάθει να το χειριζόμαστε 100%. Είναι το συγκεκριμένο άτομο πάρα πολύ σημαντικό, όχι τόσο να μάθεις να πετάς την μπάλα στο καλάθι, αυτό εντάξει είναι τεχνικό, είναι θέμα προπόνηση.
αλλά είναι το να μάθεις να χειρίζεσαι το καρότσι. Να συγχρονίζεσαι. Ναι. Και να συγχρονίζεσαι και με τους υπόλοιπους και την μπάλα. Και τον αντίπαλο. Έτσι, ναι, όλα μαζί. Δηλαδή και η δύναμη φυσικά που πρέπει να αποκτήσεις μυϊκή δύναμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα καρότσια εκτροχιάζονται πολλές φορές. Δηλαδή, έχω πέσει πάρα πολλές φορές και ο Αντώνης. Η αλήθεια είναι λίγο επίπονο όταν πέφτεις. Μετά εντάξει, βρίσκουμε τη δύναμη, σηκωνόμαστε. Και σε ενδυνάμωση όλου του σώματος, γιατί έτσι, όλο το σώμα συμμετέχει. Βέβαια, να πούμε ότι τα πόδια μας, αν εξαιρέσουμε ας πούμε, τους άσους οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο καρότσι, οπότε δεν έχουν τη δύναμη στα πόδια, ο Αντώνης ή εγώ ή και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι ερτιμελείς, τα πόδια πρέπει να τα δένουμε. Οπότε σκεφτείτε ότι στην ουσία δεν κινούμε τα πόδια. Σκεφτείτε ότι γυμνάζουμε και κινούμαστε με το πάνω μέρος του κορμού. Και όταν σουτάρουμε, δεν σουτάρουμε με τη βοήθεια των κορμιών, σουτάρουμε καθαρά από τη μέση και πάνω και είναι φυσικά ακόμα πιο δύσκολο και επίπονο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ο κόσμος που μας ακούει, αν ας πούμε έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον ή μέσα στο έτσι ευρύτερο περιβάλλον το κοινωνικό, παιδιά με αναπηρία που ενδεχομένως αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα προκαλέσει ένα ενδιαφέρον. Πώς θα μπορέσει να σας βρει? Υπάρχουν τα τηλέφωνα στο αρχικά του Πασαρικού τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει. Και εμείς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή βρισκόμαστε στο κλειστό. Οι ώρες οι οποίες κάνουν προπόνηση είναι μια μισή ώρα σε αυτές τις μέρες. Δεκομένως θα είμαστε εκεί. Δηλαδή... Μπορούν να ρωτήσουν ας πούμε, τους υπαλλήλους του κλειστού ή αν μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την προπονήτρια ή με κάποιους από εμάς με κάποιο τρόπο. Να τους πούμε πότε ακριβώς, γιατί οι μέρες διαφέρουν, μπορεί η διάρκεια... Τρεις φορές την εβδομάδα τους σκοτώνεις. Και μία ο αγώνας, τέσσερις. Αυτό είναι της προπονήτριας το πρόγραμμα, εγώ απλά είμαι αρχηγός. Η προπονήτριά μας, να τονίσουμε εδώ την ιατροξία, η καρδιοφυλάκη. Μάλιστα. Η οποία μας ανέχεται... Μπράβο στο κορίτσι. Μας ανέχεται, μας κράζει εκεί που πρέπει. Εντάξει, η προπονήτρια πρέπει να είναι σκληρή, έτσι. Έτσι, έτσι. Ήθελα να τονίσω εδώ, συγγνώμη κιόλας, ότι που αναφέραμε πού μπορεί να μας βρει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον άθλημα, υπάρχει και site της ομάδας πλέον. Ναι. Στους διαδικτυακούς τόπους, στο Facebook και στο Instagram. Wheelchair Πασαρικός λεγόμαστε. Wheelchair, λοιπόν. Wheelchair από το αμαξίδιο. Ναι, ναι, ναι. Πασαρικός. Το σήμα είναι το... Basketball Club. Το σήμα είναι το εικονιζόμενο. Υπάρχουν οι διαχειριστές οι οποίοι θα κατατοπίσουν... Κάποιον που θέλει εκεί να... δεχόμαστε και χορηγίες, πες. Φυσικά. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλές. Έχουμε δεχτεί από ιδιώτες, να πούμε και από τις Ερές Μανούλης, οι οποίες μας κάνουν και τα μπλουζάκια. Μπράβο. Θα το ρωτούσα τι όμορφα μπλουζάκια. Αφού έβαλαν το χέρι τους στις Ερές Μανούλης, ήταν σίγουρο θα βγαίναν πολύ όμορφα. Και πάρα πολλοί ιδιώτες, η αλήθεια είναι ότι μας στήριξαν και ο απλός ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο καρότσι που πήρε η ομάδα μας, το πήρε μέσα από τη βοήθεια, από τη βοήθεια που μας πρόσφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού και το εργασιακό πρωτάθλημα του μπάσκετ, όπου θα γινόταν ένας αγώνας η τελική του εργασιακού και τα κουπόνια όλα που θα μοιραζόταν, ας πούμε, τα δώσαν όλα τα έσοδα σε εμάς για να πάρουμε το μας δίνεις τώρα με αυτόν τον τρόπο, για να θυμηθούμε λίγο και την δημοτική μας ιδιότητα, έτσι. Μας δίνετε έτσι ωραίες ιδέες για να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί στηρίζουν τη δράση ανθρώπων που έχουν τεράστια θέληση, καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και αποτελούν πρότυπο. Γιατί στην κοινωνία τέτοιου είδους πρότυπα χρειαζόμαστε. Ανθρώπους που κόντρα στις αντίξωες συνθήκες τα καταφέρνουν. Τι άλλο θέλω να ρωτήσω και ίσως και με αυτό να κλείσουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της άθλησης, θα ρωτήσω πρώτα τον Νεκτάριο, αν αισθάνεσαι ότι έχεις αλλάξει εσύ, ναι, και αν έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος. Σίγουρα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός. Ναι. Δεν το είχα πολύ με τον μπάσκετ, αν και πιτσιρικάς έπαιζε, ας πούμε, και στους Ικάρους. Είχα μια τέτοια, απλά δεν το είχα πάρει πολύ ζεστά και μάλιστα επειδή μου είχε τύχει και ένα πρόβλημα υγείας πιο μικρός, είχα σταματήσει κάπως άδοξα. Έτσι λοιπόν, κάνεις καμιά... δεύτερη καριέρα δηλαδή. Ναι, έτσι, με επανέφεραν. Τον κάνανε από τον πάγο. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε η πρόταση από την προπονήτρια, επειδή την χάνει να ήμασταν συνάδελφοι και ήμασταν στον ίδιο χώρο, με είδε, μου λέει, έχω προσπαθώ, ας πούμε, να βρω παίκτες για να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι
κάπως στην αρχή με παρεξένεψε. Λέω, ειδικά όταν το είπα στους γονείς μου ότι θα κάτω στο καρότσι, λίγο δεν τους κάπως τους κακοφάνηκε. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο. Ναι. Πρώτον, γιατί σου λέει πώς θα το χειρίζεσαι, τι θα κάνεις, και δεύτερον, σου λέει εμείς όταν γεννήθηκες, ας πούμε, απέφυγες. Κάναμε τα δύνατα, δυνατά. Και τώρα κάθεσαι εδώ, και λίγο στην αρχή, ναι. Βέβαια, μετά πλέον έρχονται στους αγώνες, με βλέπουν, με καμαρώνουν. Απλά είχα πάει, είχα κάνει κάποιες δοκιμασίες, προπονητικές δοκιμές με την προπονήτρια. Είχα και τον Αντώνη, γιατί ήμασταν και συμμαθητές. Μου έλεγε, έλα, κάνουμε μια καινούργια αρχή κλπ. Πήγα, στην αρχή μπορώ να πω ότι μου άρεσε, γιατί λέω είναι μια διέξοδος. Η αλήθεια είναι ότι γνώρισα καινούργια άτομα. Γνώρισα άτομα με δική μου είδους αναπηρία ο καθένας. Από τον κάθε έναν έχω πάρει τα θετικά και τα αρνητικά. Σαφώς και μόνο αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γιατί μαθαίνεις το τι πέρασε ο καθένας, πώς το αντιμετωπίζει. Οπότε κάνεις και παίρνεις feedback αρκετό, και για το δικό σου αυτό, όταν κάθεσαι, ας πούμε, εγώ προσωπικά, ειδικά τον πρώτο καιρό, όταν τους γνώρισα λίγο καλύτερα και καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα, δες τι πέρασε, ας πούμε, ο τάδε, ή πώς έφτασε εκεί, και εγώ είμαι μια χαρά. Δηλαδή, γιατί διαφορετικά θεωρούσες ίσως στο κέντρο του δικού σου κόσμου ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, με κρατούσε πίσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή πήρα πολύ θετικό, έτσι, πολύ καλό feedback από τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και μη με βελτίωσε σαν άνθρωπο, να σκέφτομαι τα πράγματα κάπως διαφορετικά, να παίρνω δύναμη από αυτά τα παιδιά. Και φυσικά ο αθλητισμός ως αθλητισμός, από όποια μορφή και να είναι, ό,τι είδους άθλημα και να κάνεις, αλλά κυρίως τα ομαδικά αθλήματα, έτσι, σου δημιουργούν, σου βελτιώνουν το χαρακτήρα ως προς την πειθαρχία, το ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή μαθαίνεις να συνεργάζεσαι και είναι πολύ σημαντικό, αλλά και η πειθαρχία νομίζω ότι. Επειδή εγώ γενικά ήμουν ένα άτομο έτσι που μ' αρέσει να ηγούμε, μ' αρέσει να παίρνω πρωτοβουλίες, όμως πολλές φορές χρειάζεται και στα μέσα από την ομαδικότητα κάποιες φορές να χαμηλώνεις. Να παίξεις σε διάφορες θέσεις. Να χαμηλώνεις λίγο τους τόνους, να ακούς τις συμβουλές των μεγαλύτερων και να λες θα έρθει και η δικιά μου η σειρά. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπεις τώρα με ποια οπτική το βλέπει, ότι ένας άνθρωπος που από τη φύση του έχει έτσι ένα ηγητικό χαρακτήρα, έμαθε την ταπεινότητα εντός εισαγωγικών. Ναι, την ταπεινότητα του να δέχεται εντολές, να υπακούει σε κανόνες, και ακόμη και αν είναι άδικο αυτό που κατά τη γνώμη του καθενός την υποκειμενική, να αναγκάζεται να συνεργαστεί, γιατί έτσι λειτουργεί η ομάδα. Για σένα, Αντώνη, που έχεις διπλή ιδιότητα, δηλαδή αφενός έπρεπε να παλέψεις με το προσωπική σου αναπηρία ως παίκτης, αλλά ταυτόχρονα να ηγηθείς ανθρώπων που ο καθένας τους εξαιτίας του προβλήματος φαντάζομαι ότι βγάζει. Τι είναι όλο το χαρακτήρα του. Βγάζει όλο το χαρακτήρα. Όχι ότι δεν βγαίνει σε κανονικές συνθήκες, αλλά φαντάζομαι στην ότι. Ένταση πάνω. Στην ένταση επάνω. Ναι, θεωρώ ότι με έκανε και εμένα καλύτερο άνθρωπο. Καταρχήν με έκανε πιο υπομονητικό. Γιατί αυτό που είπα, που τονίσετε πριν, ότι. Αυτοί είναι παίκτες. Εγώ είμαι παίκτης και αρχηγός. Οπότε πρέπει να τους ακούσω. Να ακούσω το παράπονό τους. Να βρω ένα δρόμο και ένα τρόπο ώστε να τον επαναφέρω και να τον δώσω κάθε κίνητρο για να παλέψει ακόμα περισσότερο και για να αγωνιστεί. Ασφαλώς με έκανε λοιπόν καλό άνθρωπο, γιατί θεωρώ ότι όλοι είμαστε καλοί άνθρωποι. Με έκανε υπομονητικό λοιπόν και. Επίμονο και με έκανε εγωιστή. Μπορώ να πω λίγο εγωιστή, όχι πολύ, λίγο. Γιατί σκέφτομαι εγωιστικά και εντός εισαγωγικών. Εγωιστή, όπως είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να ζήσεις. Πρέπει να ζήσεις. Δεν με νοιάζει πώς, δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο, πρέπει να ζήσεις. Οπότε, όταν έρθει η ώρα, αφού τους έχω ακούσει, αφού τους έχω αφουγκραστεί, αφού τους έχω συζητήσει και αφού τους έχω δώσει το κίνητρο, τους κρίνω με κριτήριο ώστε να συνεχίσουν και να αποδώσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί εσύ έχεις τη συνολική εικόνα. Ναι. Και αυτή πρέπει να υπηρετήσεις και το στόχο που έχεις βάλει, και οπότε πρέπει να αποκτήσεις έτσι ηγετική συμπεριφορά, η οποία πολλές φορές παρακάμπτει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, Νεκτάρη, οπότε εκεί το λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός, τελεία. Έτσι. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες,
που βιώνουμε του εγκλισμού, της αλλαγής της, αυτής της καθημερινότητας μας, η οποία ήταν καταιγιστική, δεν ήταν, ήταν βίαιη, έτσι, ήταν βίαιη. Καταφέρατε, καταρχάς εσείς πώς το βιώσατε? Λοιπόν, καταρχήν εγώ αυτή τη στιγμή, η ομάδα, επειδή αυτή τη στιγμή κάνει το ένα βήμα παραπάνω από όσο είχε κάνει τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα 2 χρόνια, είμαστε στον 3ο χρόνο τώρα, αρχίσαμε να αποκτάμε νόημα και να αποκτάμε χημεία. Είχε φτάσει ένα σημείο να αρχίσει να πανηγυρίζει και κάποιες νίκες. Είχαμε κάνει μια νίκη μέσα στα Τρίκαλα, σε ένα δύσκολο μάτς, σε μια δύσκολη ομάδα. Είχαμε κάνει μια νίκη και ουσιαστικά παλέψαμε, δώσαμε μάχη στήθος με στήθος με την ομάδα της Καβάλας, το εντός έδρας, με πολύ κόσμο. Οπότε σου ήρθε ο κορονοϊός σε λάθος timing, Ήρθε πολύ δειλά σε λάθος και αυτή τη στιγμή με έναν θηρίο στο κλουβί που θέλω να πάω στο γήπεδο, να πάρω το καρότσι και να παίζω 4 ώρες μόνος μου, ό,τι και να κάνω, να τρέξω, να κάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως που μένω στο σπίτι, όπως είναι και το σλόγκαν, εμένα στο σπίτι προσπαθώ να διατηρήσω τον εαυτό μου σε ένα επίπεδο κάνοντας γυμναστική στο σπίτι και περιμένω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα να αρχίσει να ανοίγει όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση να αρχίσει να εξομαλύνεται και να πάω να μπω στο γήπεδο. Ωστόσο, Νεκτάρη, πέρα από το κομμάτι της αδράνησης της σωματικής, για την οποία πάρα πολλοί κόσμος βέβαια και άλλοι αθλητές, σκεφτείτε ότι τους επαγγελματίες τώρα, ακριβώς. Εντάξει. Σε επίπεδο έτσι ψυχολογικό, ανθρώπινο, μας άλλαξε, λες, αυτή η ιστορία? Πιστεύω ότι πάντα μέσα από τις δυσκολίες πρέπει να βλέπουμε, υπάρχουν αρνητικά, αλλά εξαρτάται από ποια γωνιά το βλέπουμε. Εγώ θεωρώ ότι σαν άνθρωπος πάντα μπορεί η όποια δυσκολία, ναι, να με πάει λίγο πίσω, αλλά κοιτάω να πάρω πάντα τα θετικά. Σαφώς και υπάρχουν θετικά. Στο χέρι μας είναι να τα αξιοποιήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο και όπως είχα πει και παλιότερα όταν είχα βγει να μιλήσω για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, είναι ότι ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η ζωή παίζει ύποπτα παιχνίδια, παράξενα παιχνίδια. Έτσι. Και δεν ξέρεις πώς τα φέρνει, οπότε καλό είναι πάντα να λέμε δόξα τω Θεώ, να κρατάμε μικρό καλάθι, να κάνουμε ό,τι μας γεμίζει και το αγαπάμε, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και γενικά να προσπαθούμε να φέρνουμε ανθρώπους κοντά μας που θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Έτσι. Και από εκεί και πέρα οι δυσκολίες πάντα στη ζωή θα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αυτή ήταν η γενική διαπίστωση σε όλους μας, ότι η ζωή είναι αυτή ήταν μια ανατροπή, κάτι που δεν το περιμέναμε. Αποδείχθηκαν τελικά περισσότερο ανθεκτικοί σε αυτό οι άνθρωποι που από τη φύση τους το είχαν αυτό στο μυαλό τους ως κάτι δεδομένο, ότι δηλαδή η ζωή είναι μια σειρά από συνεχείς ανατροπές και επομένως θα πρέπει ανά πάσα στιγμή όταν πέφτουμε να ξανασηκωνόμαστε. Νομίζω ότι εσείς λοιπόν που έχετε βιώσει ανατροπές στη ζωή και που αυτό σας έκανε καλύτερους ανθρώπους για να σηκωθείτε, να σταθείτε, να αποκτήσετε, να βρείτε το σθένος, είτε μέσα από το κομμάτι της δουλειάς, είτε μέσα από το κομμάτι του αθλητισμού, να παλέψετε, να ανακαλύψετε ένα χάσμα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας γίνει μάθημα και χαίρομαι που αυτή η συγκυρία, ορίστε, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα να τα κουβεντιάζουμε. Δεν θα είχα την ευκαιρία να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα σας. Περιμένουμε να μας καταθέσετε. Εδώ έχουμε και τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΙΣ. Τι καλύτερο λοιπόν πρεσβευτεί αυτής της προσπάθειας που κάνετε στον χώρο του αθλητισμού και να αγκαλιάσουμε προσοχή σας δράσεις για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να σας γνωρίσει και μέσα από το πείσμα, την προσπάθειά σας και τον αγώνα σας, να γίνουν και ήδη να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.